είμαι η πρόεδρος από το ειδικό δημοτικό σχολείο Πεύκων και από το τρίτο νηπιαγωγείο Πεύκων. Εμείς έχουμε και εμείς έλλειψη από λεωφορεία. 12 παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο ακόμα και κάποια άλλα έχουν συμπτυχθεί στα ήδη 3 υπάρχοντα λεωφορεία, τα οποία αναγκάζονται να σηκώνονται πάρα πολύ πρωί, 6,5 ώρα να φεύγει το πρώτο, ώστε να μπορέσουν 8 και 4 να φτάσουν στο σχολείο. Είμαστε από όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη παιδάκια. Οπότε φανταστείτε τώρα πόσο προβληματικό είναι αυτό. Οπότε υπάρχει ενότητα με τα λεωφορεία, με μεταφορά. Εμείς συνήθως χρειαζόμαστε 9 λεωφορεία και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 3. Τα περισσότερα παιδιά έχουν συμπτυχθεί. 12 είναι ακόμα εκτός, τα οποία είναι από Λαγινά, από Κείμηνα, από τέτοιες περιοχές. Δεν πηγαίνουν σχολείο. Απλά. Τι σας λένε οι αρμόδιοι? Ότι θα το κοιτάξουν. Μόνο φέτος είναι αυτό το πρόβλημα? Ναι, φέτος είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα, γιατί ακόμα είναι σχεδόν τελειώνει και Οκτώβριος και ακόμα δεν έχει τακτοποιηθεί αυτό το θέμα. Μιλάμε για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, νηπιαγωγείου και δημοτικού για μας, το δικό μας σχολείο, αλλά φαντάζομαι είναι και στο Ενεγίλ, το δίπλα που είναι σε εμάς, το οποίο φαντάζομαι και εκεί έχουν θέμα. Απλά εγώ ξέρω για μας ότι είναι 12 παιδάκια που δεν πηγαίνουν ακόμα σχολείο.